Βαστιλέτο έχει τη χαρά να φιλοξενεί ένα ταλαντούχο παιδί, ένα καλλιτέχνη που μάγεψε με την αισθαντική φωνή του το πλατό του The Voice και τώρα μαγεύει τη φωνή του στο Ποσειδόνιο, στο πλευρό του Κωνσταντίνου Αργυρού. Έχω μαζί μου λοιπόν το Λευτέρη Γκιντάτο. Είναι μεγάλη μου χαρά καταρχήν που είμαι εδώ, έτσι σε αυτή την πολύ ωραία συντροφιά. Αυτή την περίοδο είμαι στο Ποσειδόνιο. Περνάμε καταπληκτικά με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον Κώστα του Μαρτάκη, τη Χριστίνα τη Σάλτη, τη Θωμαϊτή την Απέργη και πολλά άλλα παιδιά. Έτσι, νέα παιδιά, ένα νεανικό σχήμα γενικά. Mm-hmm. Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Ξεκινήσατε τον Οκτώβρη. Ξεκινήσαμε τον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου. Τέλος Αυγούστου, δηλαδή όλο το καλοκαίρι σου ήταν Ποσειδόνιο. Τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Και οπότε μόλις τελείωσε το καλοκαιράκι, ξεκινήσαμε. Άρα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά σίγουρα θα τα κάνουμε στο Ποσειδόνιο. Μάλιστα. Μακριά από τον αδερφό σου. Μακριά από τον αδερφό, μακριά από τη μαμά, αλλά δεν έχει σημασία. Εκεί που θέλω να είμαι. Mm-hmm. Δηλαδή, πρώτη φορά, ας πούμε, θα κάνω κάτι Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά που το αγαπάω πολύ και που νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνω. Ετοιμάζεις κάποιο δίσκο τώρα? Δίσκο θα ετοιμάσουμε προς το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο εκεί. Έχω βγάλει ένα καινούργιο κομμάτι τώρα που λέγεται «Να μη σε νοιάζει». Mm-hmm. Που να ξέρετε ότι μετά θα μας το τραγουδήσει, κανονικά, on air. Ναι. Το έχει γράψει λοιπόν ο Μάριος Ψημόπουλος στη μουσική και η Ελένη Γιανατσούλια τους στίχους και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Mm-hmm. Και είναι υπό την αιγίδα της Μήνος EMI, της εταιρείας μου, που τους ευχαριστώ και αυτούς πάρα πολύ. Σε γνωρίσαμε από το The Voice, στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου, που σου ανέδειξε την καλύτερη λαϊκή φωνή των εποχών, της καινούργιας γενιάς. Μας μάγεψες πάρα πολύ, καταπληκτική φωνή. Ωστόσο, σου είχα πει ότι στην αρχή, όταν σε πρωτοείδα, λέω, τώρα να του πω μια καλησπέρα, είσαι και δύο μέτρα παλικάρι. Ναι, την είπες τελικά την καλησπέρα. Σου την είπα την καλησπέρα. Να σας πω ότι ειλικρινά είναι πραγματικά τόσο αγνός, ταπεινός, τόσο πράος, που φοβόμουν λίγο στην αρχή να τον έτσι, να του μιλήσω και να του πω διάφορα, που να ξέρετε ότι θα μας τα πει όλα σήμερα εδώ αποκλειστικά στο Γοβαστιλέτο. Περίμενε, τώρα πρέπει να πω κι εγώ όμως ότι είσαι από τους μοναδικούς ανθρώπους, ειδικά θηλυκού γένους, που κοιτάνε τον άλλον στα μάτια. Είναι σπάνιο πάρα πολύ αυτό. Πάντα. Και το δηλώνω δηλαδή. Πολύ ωραία. Επομένως ξεκινάω από τώρα. Λευτέρη μου, να ξεκινήσουμε από την αρχή, από το 1981. Από εκεί. Είναι πραγματικά η αρχή. Ωραία. Εκεί. Να ξεκινήσουμε από την αρχή, από το 1981 που και γεννήθηκε στην Αθήνα. Έτσι. Mm-hmm. Γεννήθηκε και μεγάλωσα στην Αθήνα, στα Βερλίσια για την ακρίβεια. Σε μια παραδοσιακή ελληνική οικογένεια. Πήγα σχολείο, τελείωσα το σχολείο. Έχει σπουδάσει κάτι άλλο? Όχι, δεν από έχω τη μουσική. Σπουδάσει κάτι, όχι. Μόλις τελείωσα το σχολείο, πήγα στα Μάρμαρα κατευθείαν μαζί με τον πατέρα μου. Και από πριν δηλαδή, καλοκαιράκι και τέτοια, δούλευα στα Μάρμαρα. Ο μπαμπάς σου ήταν Μαρμαράς. Ο πατέρας μου ήταν ξενοδοχειακός υπάλληλος. Είχε τελειώσει ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τουριστικά επαγγελματά. Είχε κάνει ένα ξενοδοχείο. Μετά έκανε το Μαρμαράδικο και πήγα και εγώ στα Μάρμαρα μαζί με τον αδερφό μου. Μια πολύ δύσκολη δουλειά. Ωστόσο, μας έχεις πει ότι ο μπαμπάς σου απεβίωσε. Ναι. Λίγο πριν μπει στα Blight Edition, λίγο πριν. Έτσι ακριβώς. Πέθανε έτσι δύο μέρες πριν. Mm-hmm. Εντάξει, δύσκολη κατάσταση, αλλά τι να κάνεις. Πρέπει να είσαι εκεί και να την αντιμετωπίζεις. Σε ηλικία 62 ετών. 62 από τι? Από ανακοπή καρδιάς μέσα σε 5 λεπτά. Mm. Και πώς ήταν σίγουρα οδυνηρό έτσι για την οικογένεια? Κοίταξε να δεις κάτι, σίγουρα είναι πάρα πάρα πολύ οδυνηρό. Είναι μια κατάσταση στην οποία πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου για να αντιμετωπίσεις αυτή τη δύσκολη στιγμή που σου συμβαίνει και βρίσκεις μία δύναμη που δεν ξέρεις από πού σου έρχεται, το έχω ξαναπεί αυτό. Mm-hmm. Αλλά τελικά τη βρίσκεις και πρέπει να είσαι εκεί, ίσως γιατί πρέπει να στηρίξεις τη μάνα σου, να στηρίξεις τον αδερφό σου, να στηρίξεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Τέλος πάντων, η ζωή συνεχίζεται και καλώς ή κακώς εσύ πρέπει να είσαι εκεί για να την ακολουθείς. Mm. Ωστόσο, το τραγούδι ήταν ένα όνειρο του μπαμπά σου? Όχι. Το τραγούδι είναι ένα δικό μου όνειρο. Είναι κάτι, ξέρεις τι γίνεται. Πιστεύω ότι κάποια πράγματα στη ζωή σε βρίσκουν, δεν τα βρίσκεις εσύ. Δηλαδή, το τραγούδι και η αγάπη μου για τη μουσική με βρήκε. Από πιτσιρικά θυμάμαι, τραγουδούσα πάντα. Παίζω αρμόνιο, παίζω πλήκτρα, έτσι παίζω από μόνος μου. Δεν έχω πάει πουθενά, δεν έχω πάει σε κάποια οδείο, σε κάποια σχολή. Γράφω στίχους, γράφω μουσική και τραγουδάω από πιτσιρίκας. Όσο με θυμάμαι από το πρωί που θα ξυπνήσω, θα τραγουδάω. Στα μάξι μου δεν παίζει ποτέ ραδιόφωνο.
Κάνω δικό μου πρόγραμμα. Έχεις εκδηλώσει ποτέ έτσι την αγάπη σου στο τραγούδι, στον μπαμπά σου? Και βέβαια την είχα εκδηλώσει. Μα το ήξερα, δεν το συζητάμε. Αφού σου λέω ότι σε γιορτές, σε Χριστούγεννα, σε γενικώς κάναμε γλεντάκια έτσι με μπουζούκια. Και ο, και ο πατέρας μου τραγουδούσε εδώ μεταξύ. Ναι. Και ο αδερφός μου τραγουδάει καταπληκτικά. Για την, για την ιδέα σου και για την, έτσι, για την απόφασή σου να μπεις στο talent show. Για την ιδέα μου να πάω στο talent show ήταν πιο πολύ ιδέα των δικών μου ανθρώπων, δηλαδή του πατέρα μου, της μάνας μου, του αδερφού μου, των φίλων μου. Άρα παρά δική μου. Εγώ δεν το ήθελα. Δεν το ήθελες? Δεν το ήθελα καθόλου. Γιατί? Φοβόσουν? Φοβόμουν ότι δεν θα είναι αξιοπρεπές. Ότι θα είναι πιο πολύ reality και πιο πολύ να κάνουμε νούμερα και πιο πολύ όπως έχουμε δει σε προηγούμενα δυστυχώς talent show. Επομένως είσαι κατά όλων αυτών των γυαλιστερών περιοδικών και των διάφορων έτσι, showbiz και είμαι κατά, μέσα μαζικής. Είμαι κατά στο να εκμεταλλεύεται κάποιος μια κατάσταση για να... Όχι το παίχτης, το παιδί που πάει. Αλλά να εκμεταλλεύονται τους ανθρώπους για να κάνουμε νούμερα και να γίνει τέτοιο. Σε αυτό ήμουν κατά σίγουρα. Αλλά το Voice με διέψευσε 100% σε αυτό. Γιατί ήταν ό,τι πιο αξιοπρεπές θεωρώ εγώ έχει γίνει στην ελληνική τηλεόραση σε θέμα talent show. Ακριβώς. Και αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Είναι η πρώτη φορά που το έχουν κάνει αυτό έτσι εδώ στην Ελλάδα. Έτσι, ακριβώς. Με τα blind audition που να μην ξέρεις το πρόσωπο. Γιατί συνήθως στη μουσική βιομηχανία όλοι κοιτάνε και το εξωτερικό κομμάτι, έτσι δεν είναι? Μα και στη συνέχεια αποδείχθηκε ότι κρατήθηκε σε υψηλό επίπεδο το παιχνίδι. Ναι, γι' αυτό και έκανε και τόσα νούμερα τηλεθέασης και πολύ καλά. Ωστόσο, αυτή την περίοδο είναι και το δεύτερο το The Voice. Έχουν ξεκινήσει και τα blind auditions. Έτσι, να πούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Έτσι. Να πούμε να ακολουθούν το όνειρό τους και πραγματικά να είναι εκεί και να το στηρίζουν μέχρι το τέλος, γιατί κάποια στιγμή θα ανταμυθούν. Σου έχουν προτείνει τώρα έτσι να πας, να πεις την άποψή σου ή να βοηθήσεις για κάποιο παιδί? Όχι, δεν μου έχουν πει. Και όπως να σου πω την αλήθεια, δει κάποιους τραγουδιστές, όπως εσένα νομίζω σε βοήθησε από την πλευρά του Ρέμου. Θύμισε μου ποιος ήρθε. Χρήστος Σούμκα. Ακριβώς. Ναι. Εκπληκτικό παιδί και πάρα πολύ καλό στη δουλειά του. Σίγουρα μας βοήθησε και έτσι συνεχιζόταν. Και τι γίνεται. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία στο Voice. Εγώ δηλαδή δεν το μετανιώνω, θα το ξαναζούσα πάρα πολύ. Γιατί ήταν μια μεγάλη αγκαλιά το Voice. Και το λέω πραγματικά. Από την παραγωγή μέχρι τους cameramen, μέχρι τους booman, μέχρι τους οποιοδήποτε. Ήμασταν μια παρέουλα και περνάγαμε καλά. Και δεν είναι μόνο ο Σούμκα, είναι και ο Βασίλης Καράς που... Ποιος ο Βασίλης Καράς? Ξέχασε τον Αντώνη το Ρέμο βασικά. Ναι. Έτσι. Δεν το ξέχασα, σου το είπα. Εκτός από τον Αντώνη. Πώς σου φαίνεται η ιδέα αυτή? Του να γίνει κάποιος πατεράς. Του που ο Αντώνης ο Ρέμος γίνεται μπαμπάς. Εσύ θες να γίνεις μπαμπάς? Σίγουρα. Κάποια θέλω. Στιγμή. Σίγουρα θέλω. Έχεις καμιά κοπέλα? Έτσι. Αυτή την περίοδο όχι, δεν έχω κάποια κοπέλα. Είσαι μόνος? Είμαι μόνος, ναι. Μόνος και έρημος? Μόνος και έρημος δεν είμαι. Αλλά είμαι μόνος. Σίγουρα θα έχεις πάρα πολλές θαυμάστριες όμως. Κάτι γίνεται, εντάξει. Είναι το μαλίξες που τραβάει. σε καταλαβαίνω. Και έτσι. Για πες, πώς ήταν όλο αυτό, πώς είναι αυτή η μαγεία το να είσαι μαζί με τον Βασίλη Καρά πάνω στη σκηνή? Είναι πραγματικά μαγεία, όπως το πες. Ο άνθρωπος, σε αυτή τη ζωή τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο καθένας βρίσκεται εκεί που είναι, για αυτό που είναι και για αυτό που αξίζει. Εγώ πραγματικά οι στιγμές που έζησα με τον Βασίλη Καρά δεν θα τις ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου, μα ποτέ. Δηλαδή από την απλότητά του, από τη λαϊκότητά του, αυτό σημαίνει λαϊκός ο τραγουδιστής, γιατί είναι και λαϊκός άνθρωπος. Δηλαδή ήρθε, με αγκάλιασε, ήρθε, έστησε το μικρόφωνο. Όταν, θα σου πω το πιο απλό παράδειγμα. Όταν ήρθε και ανεβήκαμε πάνω στην πίστα, έπιασε εκεί ο σκηνοθέτης και έβαλε το μικρόφωνο του Βασίλη Καρά μπροστά και το δικό μου πίσω. Και του λέει ο Βασίλης, δίπλα μου, του λέει. Μόνο από εκεί αρχίζεις και καταλαβαίνεις τι γίνεται και πάρα πολλά άλλα που δεν θα στα πω. Σου έδωσε κάποιες συμβουλές έτσι να σε ενθαρρύνει? Μου έδωσε συμβουλές να είμαι ο εαυτός μου, να βγούμε έξω χωρίς άγχος. Μου λέει βέβαια χωρίς άγχος δεν γίνεται ποτέ, εγώ ακόμα και τώρα μου λέει έχω άγχος. Του λέω σίγουρα, απλά ξέρεις τι γίνεται. Όταν τελικά έχεις το άγχος πίσω, αλλά όταν πατάς στη σκηνή, φεύγει. Έχετε κρατήσει καθόλου επαφές, παίρνει καθόλου τηλέφωνο, έχει έρθει? Καταρχήν μου έδωσε το πρώτο τραγούδι που είπα για την πάρτι της. Ήταν στίχους του Βασίλη του Καρά και του Γιάννη του Μαλλιά. Και έχουμε γενικώς έτσι μια επαφή. Δεν θα έλεγα ότι έχει και εκείνος, ξέρεις, τις δικές του δουλειές κτλ. Αλλά είναι κοντά μου.
Αυτό είναι το σημαντικό, ότι αν θέλησω κάτι, οποιαδήποτε στιγμή και το έχει αποδείξει, είναι δίπλα μου. Το πρόσωπό μου στον καθρέφτη με κοιτά, αφού δεν κλαίω πώς μπορεί αυτό και κλαίει. Πιάνω τα μάτια μου, μα είναι αυτά στεγνά. Δεν του μιλάω, μα για σένα ναι μου λέει. Όλα σ' αγαπάνε, τόσο δυνατά. Έφυγες και κάνω πράγματα τρελά. Όλα σ' αγαπάνε, όπως αγαπώ. Μες στις παρεστήσεις μ' άφησες να ζω. Πόσο σ' αγαπώ. Να δεις τι χρήμα στα δάκρυα να δεις. Έπεσα θύμα, έλεγε τα πως μ' αγαπάει. Τώρα πονώ κι αυτή γελάει. Και πιάνω με τα χέρια μου τον κόσμο να τον φτιάξω. Όταν έχω εσένα μπορώ να μην βυθίσω με αργά τα βράδια που πληγώνε την καρδιά και πιάνω το μαχαίρι το σκοτάδι να χαράξω. Στο συμφράσωμενο. Όταν έχω εσένα νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα, εσύ κι εγώ στον κόσμο τον απάνθρωπο. Εσύ κι εγώ. Όταν έχω εσένα νιώθω σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο. Μη φοβού κανένα,
στον κόσμο τον απάνθρωπο, εσύ κι εγώ. Τ' αρώμα σου ανασένω, λιώνω που δεν είσαι πια εδώ. Σε θυμάμαι κι αρρωσταίνω, δεν αντέχω να πεθαίνω. Πες μου που να ψάξω να σε βρω. Κάθε βράδυ κλαίω και πονώ. Και κοιτώ ψηλά στον ουρανό. Φεγγάρι μου χλωμό, φεγγάρι μου χλωμό, φεγγάρι την αγάπη μου, για πες μου που θα βρω. Φεγγάρι μου χλωμό, μια χάρη σου ζητώ, φεγγάρι αν τη βλέπεις πες της πως την αγαπώ. Σου ήταν πάρα πολύ δύσκολο μέχρι να ενταχθείς στη μουσική σκηνή, αντιμετώπισες κάποια προβλήματα, τρικλοποδιές, πως σίγουρα, έτσι. Κοίταξε να δεις κάτι. Δεν θεωρώ ακόμα ότι έχω ενταχθεί στη μουσική σκηνή, να σου πω την αλήθεια. Κάνω μια προσπάθεια. Ναι, αλλά είναι πάρα πολύ τιμητικό τώρα να είσαι μαζί σίγουρα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Σίγουρα είναι πολύ. Δεν είσαι σε κάποιο κέντρο, γιατί πάρα σίγουρα, πολλά παιδιά σίγουρα από τα talent shows δεν έχουν. Δεν το συζητάω. Δεν σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλά ξέρεις, για μένα ήταν το πρώτο βήμα. Δεν το έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου. Δεν έχεις τραγουδήσει σε καμία έτσι μουσική σκηνή? Όχι, δεν είχα τραγουδήσει ποτέ. Έκανα. Πριν ξεκινήσει το Voice 6-7 μήνες, έκανα κάποια live σε κάποια μικρά μαγαζάκια. Έτσι ήταν. Εδώ στην Αθήνα. Εδώ στην Αθήνα, ναι. Μετά πήγαμε με τον. Πήγα στο Voice που εκεί είναι η μουσική σκηνή, βγαίνει έξω και είναι 2.000 άτομα. Θύμησε μου πώς συμμετείχες στο The Voice. Πώς πήγα την απόφαση να πάω. Ναι. Δεν πήρα απόφαση, στο είπα, δεν ήθελα να πάω τελικά εγώ. Και μια μέρα πήγαμε με ένα φίλο να παίξουμε ένα τάβλι έτσι να πιούμε ένα καφέ. Και μου λέει, άμα χάσεις, θα πάω στο Voice. Δίνουμε τα χέρια και του λέω θα πάω. Δεν έχω χάσει ποτέ από αυτόν τον τύπο. Έχουμε παίξει 1.000 παρτίδες, έχω χάσει 3. Η μία από τις 3 ήταν αυτή που με έστειλε στο Voice. Ναι. Με πήρε επιτόπου τηλέφωνο κατευθείαν με το που τελειώσαμε και λέω θέλω να δηλώσω συμμετοχή. Τώρα που το είδα, αυτό το κομποσκήνι. Ναι. Τι είναι? Αυτό το κομποσκήνι είναι ένα κομποσκήνι που δεν θα μάθεις ποτέ τι είναι. Γιατί δεν θα το πει σε μένα, τη φίλη σου? Δεν θα το πω, όχι σε εσένα, δεν το λέω σε κανέναν γενικά. Είναι κάτι πολύ προσωπικό μου, είναι κάτι που το αγαπάω πολύ και κάτι που είναι εκεί μόνιμα, δεν βγαίνει ποτέ. Σου το χάρισε κάποιος, κάποια κοπέλα? Ψάχνεις να βρεις. Εννοείται. Θες να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, δεν θα το βρεις ποτέ, ό,τι και να κάνεις. Το ψάξε και βρες. Δηλαδή, ό,τι ερώτηση και να σου πάει στο μυαλό, δεν θα το βρεις. Και τα τατουάζ. Τα τατουάζ. Πόσα τατουάζ έχεις? Έχω στο κορμί σου. 2, 3, 4, 5. 5 τατουάζ. 5, ναι. Πού τα έχεις κρυμμένα? Δεν μπορώ να στα δείξω. Όχι, εντάξει. Όχι. Έστω αυτό που βλέπω. Αυτό που βλέπεις είναι η Παναγία και η Αμαρτία από πίσω. Με το μήλο. Για σένα τι είναι αμαρτία, Παναγία? Κοίταξε είναι θρησκεία. Κάτι. Παναγία είναι θρησκεία. Αμαρτία είναι κάτι το οποίο το βρίσκεις καθημερινά απέναντί σου. Και σαν... πρέπει. Σαν η γυναίκα, α πούμε, εσύ είσαι αμαρτία. Α, ναι. Βέβαια. Με τιμά. Η αμαρτία και η Παναγία είναι όπως είναι το διαβολάκι και το αγγελάκι που λέμε. Είναι πάντα δίπλα σου και πάντα σου μιλάει και το ένα και το άλλο. Τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό,
για οποιαδήποτε απόφαση, πάντα θα ακούσω και την Παναγία, αλλά θα μπει και η αμαρτία μέσα στο τέτοιο. Τώρα εσύ οφείλεις να κερδίζει η Παναγία, δεν ξέρω τα καταφέρνεις πάντα. Ποιες αμαρτίες έχεις κάνει που έχεις μετανιώσει? Ποιες αμαρτίες που έχω κάνει που έχω μετανιώσει? Κοίταξε να δεις, δεν έχω κάνει και καμία πολύ γιατί ιδιαίτερη αμαρτία. Γιατί υπάρχει η γλυκιά η αμαρτία και υπάρχει και η κακιά αμαρτία. Ναι. Είμαι λίγο επιρρεπής στο γυναικείο φίλο, αν αυτό είναι αμαρτία. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Εντάξει. Άρα λοιπόν είσαι δεν είναι σωστός. Αμαρτία. Το θέμα είναι, αμαρτία. Να είσαι σωστός στη γυναίκα. Κοίταξε, να είσαι τρυφερός, το θέμα είναι καλός. Να είσαι σωστός στους ανθρώπους. Αυτό προσπαθώ εγώ και έχω κανόνα στη ζωή μου, να γενικώς να μην πληγώνω κανέναν, γιατί θέλω να λέω όταν λέμε μια καλημέρα και έχουμε περάσει καλά, έστω και αν αυτό είναι για μια βραδιά, την επόμενη μέρα που θα με δεις, δεν θέλω ούτε να, εγώ να πρέπει να στρίψω το κεφάλι μου, αλλά ούτε και εσύ να κάνεις ότι δεν με είδες. Και ας έχει γίνει αυτό το σχεδόν τίποτα μεταξύ μας. Αλλά θα ήθελα, ξέρω εγώ, να με δεις και να με πάρεις μια αγκαλιά, να πεις τι έγινε, καλημέρα, καλά, είσαι, μια χαρά. Και εγώ καλά, και συνεχίσουμε τη μέρα μας. Σου έχει τύχει αυτό? Ποιο? Μέσα στον καλλιτεχνικό χώρο να είναι κάποιος που να κάνει, ας πούμε, μπροστά σε όλους ότι όλα καλά περνάμε, όλα εντάξει, και πίσω από την πλάτη σου. Κοίταξε, Ανστέλη, αυτό συμβαίνει γενικά στη ζωή. Δεν είναι μόνο στον καλλιτεχνικό χώρο. Σίγουρα υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Και καλός ή κακός, μάλλον καλός, εγώ τους ψιλοκαταλαβαίνω, ξέρεις, και τους ψιλο έχω. Έχω ένα κακό μεγάλο εγώ. Δεν μπορώ να κρύβομαι και να ελίσσομαι. Δεν είμαι του ελιγμού. Είμαι μπαπ. Ντόμπερς. Άμα δεν μου κάνεις, δεν μου κάνεις. Άμα μου κάνεις, σ' αγαπάω και πάρε τη ζωή μου και βάλε με κάτω και πάτα με. Η προδοσία. Η προδοσία. Είμαι τυχερός γιατί δεν την έχω νιώσει πολύ στο πετσί μου. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Θεωρώ ότι οι επιλογές που κάνεις σε αυτή τη ζωή σε φέρνουν στα τελικά αποτελέσματα. Όταν λοιπόν οι επιλογές σου είναι σωστές, δύσκολα θα προδοθείς. Αλλά καλός κακός προδίδεσαι πολλές φορές. Ευτυχώς εγώ δεν έχω προδοθεί πάρα πολύ στη ζωή μου, αλλά έχω πληγωθεί από προδοσία σίγουρα. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι ωραίο για κανέναν. Ωστόσο, διάβασα ότι κάποτε ήσουν παντρεμένος με μια... Αλήθεια είναι αυτό. Κυρία. Καταρχάς, πόσα χρόνια, γιατί είσαι πάρα πολύ μικρός. Ήμουν πότε παντρεύτηκες? Παντρεύτηκα πριν από 6 χρόνια. Πριν από 6 χρόνια, γιατί τόσο μικρός? Γιατί τόσο μικρός? Γιατί θεωρώ ότι ο γάμος δεν έχει ηλικία από μία ηλικία και πάνω. Τέλος πάντων, όταν εγώ παντρεύτηκα. Παντρεύτηκες από αγάπη? Ήμουνα, βέβαια. Από προξενιό. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν. Όχι, όχι, όχι. Παντρεύτηκα από αγάπη και από έρωτα. Ήμουνα 27 χρονών. Ήμουνα μικρός, αλήθεια είναι αυτό. Πολύ μικρός, 27 χρονών τώρα. Αλλά θεωρώ γιατί ότι... συνήθως παντρεύονται είτε ας μείνει έγκυος η κοπέλα σου, η γυναίκα σου, είτε από προξενιό, όπως είπες. Όχι, δεν ήταν έγκυος. Πλέον στις μέρες μας δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Εγώ παντρεύτηκα γιατί την αγαπούσα και με αγαπούσε και ήμασταν μια χαρά. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Και γι' αυτό και παντρευτήκαμε. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί χωρίσαμε, είναι άλλη περίπτωση αυτή. Γνωριζόσασταν από μικρά παιδιά μαζί? Την ήξερα χρόνια πολλά, ναι, παρόλο που δεν είχαμε σχέση. Την ήξερα χρόνια και τέλος πάντων αναπτύχθηκε ένα ειδήλιο εκεί. Τι γνώρισες? Πριν από καμιά 12-14 χρόνια. Ήταν ξαδέρφη ενός πολύ καλού μου φίλου. Το όνομά της δεν μου είπες. Το όνομά της. Δεν έχει σημασία το όνομά της. Δεν έχει σημασία. Οκ, ναι, για πες. Ξαδέρφη ενός πολύ καλού σου φίλου. Ναι. Και. Και την ήξερα από πιτσιρικά. Και εκείνη από πιτσιρικά, έτσι. Κάποια στιγμή έρχεσαι να κάνουμε πιο πολύ παρέα ένα καλοκαίρι. Και έτσι και έγινε. Βγάλαμε μια φωτογραφία για να σου πω την αλήθεια. Και της λέω αυτή τη φωτογραφία θα τη βάλουμε στο τζάκι μας, δηλαδή όταν παντρευτούμε. Τώρα το είπα και εγώ για να το πω έτσι. Δεν είχαμε κάτι. Και ήρθε η στιγμή που τη βάλαμε στο τζάκι μας. Εσύ όταν μιλάς τα πετάς έτσι χωρίς να το νιώθεις. Πώς γίνεται τώρα να λες τώρα στην κοπέλα σου απλά? Δεν ήταν καν κοπέλα μου. Α, τη το πες έτσι. Εγώ το είπα έτσι. Άρα είσαι ποιητής. Όχι, είμαι προφήτης. Είσαι μάτης Κάλχας. Έτσι, κάπως έτσι. Ναι. Θες να μάθεις τίποτα για το μέλλον σου? Για πες. Να σου πω για πες με το μέλλον και το ριζικό μου. Βλέπω μέσα στη βδομάδα να πηγαίνουμε για φαγητό. Τι λες τώρα, πού θα πάμε άραγε?
Να ξέρεις ότι μου αρέσει η κινέζικη κουζίνα. Δεν με αφήνεις να σου το πω. Α, το βρήκες. Το λέει πεντακάθαρα. Φαίνεται. Κινέζικο. Α, όσο νουπο. Όσο νουπο. Μες στην επόμενη εβδομάδα. Έτσι. Ωραία. Μην να έχεις αντίρρηση. Το περιμένω, όχι. Για κανένα λόγο. Έγινε. Μάλιστα και. Και. Μιλάτε και παντρευόμαστε. Τώρα. Μιλάμε τώρα, έχουμε πολύ καλή σχέση γενικά. Πολύ καλό αυτό. Ωραία. Έτσι. Απλά δεν έδεσε το γλυκό. Γιατί χωρίσατε. Χωρίσαμε γιατί είχα καταβεβληθεί εγώ ψυχολογικά από πολλές καταστάσεις που μου συνέβαιναν τότε. Είχα να κάνει ένα μαγαζί, δεν πήγαινε καλά. Τι μαγαζί? Μια μπειραρία στη Λεωφόρο Πεντέλης. Και ήταν μια δύσκολη κατάσταση για μένα. Και ξέρεις, όταν αρχίζεις και βλέπεις την κάθε μέρα σου σαν τελευταία, περιμένεις εγώ να γίνει η καταστροφή και δεν έχεις από πού να πιαστείς από πουθενά, γιατί ο πατέρας σου δεν έχει δουλειά, η μάνα σου δεν έχει δουλειά, δεν έχεις βοήθεια από πουθενά και όλα έχουν πέσει πάνω σου. Κακός, αλλά καταβάλλεσαι, γιατί είσαι άνθρωπος. Άρα ήταν δική σου απόφαση να χωρίσετε? Όχι. Όταν... Δεν με αφήνεις να σε ολοκληρώσω. Ολοκλήρωσε μου, παρακαλώ. Λοιπόν, όταν λοιπόν μια γυναίκα αρχίζει στα μάτια σου και δεν βλέπει τον άντρα που ερωτεύτηκε και βλέπει κάποιον άλλον, έχει απόλυτο δίκιο, παρόλο που εκείνη το έβλεπε καιρό, ήταν εκεί. Αλλά κάποια στιγμή το κοριτσάκι απίβδησε και καλά έκανε. Και δεν άντεξε άλλο και έτσι και τελείωσε. Της δίνω χίλια δίκαια δηλαδή. Δεν σε... Μη μου στεναχωριέσαι. Όχι, όχι. Γιατί σε είδα που έπαθες, που κατάπεσαι. Δεν είναι αυτό. Δεν στεναχωρήθηκα, απλά λυπάμαι όταν τελειώνουν. Σίγουρα είναι λυπηρό, αλλά... Σκοπό οι σχέσεις, γιατί... Εκεί είναι που πρέπει να τα δώσεις όλα στον έρωτα, πρέπει να στηρίξεις τον άλλον στις δύσκολες στιγμές. Έτσι. Άμα ο άλλος δεν ξυπνάει όμως. Ναι. Άμα δεν ξυπνάει. Άρα δεν σε στήριξε αρκετά. Ε? Άρα δεν σε στήριξε αρκετά. Όχι. Εγώ δεν στήριζα τον εαυτό μου. Εκείνη με στήριζε. Εγώ δεν ξύπναγα. Καταλαβες. Είχες ψυχολογικά. Ώσπου κάποια στιγμή ξύπνησα για τα καλά και λέω τελείωσε αυτό ήταν. Πάμε. Για την απόφαση σου τώρα που συμμετείχες στο talent show, τι σου είπε? Τι μου είπε? Δεν... Κάντο, αφού το θέλεις και δεν... Έχει έρθει στο μαγαζί για να σε δει? Έχει έρθει βέβαια. Ναι. Ωστόσο, ξέρω ότι και η μαμά σου αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα από 20 ετών. Έχει σκλήρυνση κατά πλάκας. Έχει σκλήρυνση κατά πλάκας, μια δύσκολη ασθένεια. Αλλά είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και το παλεύει μια χαρά. Έχει πάει στο εξωτερικό, έχει βρει καλούς γιατρούς. Έχουμε κάνει ό,τι καλύτερο πιστεύω μπορούμε για αυτό το θέμα. Απλά ξέρεις ότι βλέπεις ότι όσο περνάει ο καιρός, ακόμα και εμείς, κάθε πέρυσι είμαστε και πιο δυνατοί και πιο... Όταν έχεις μια ασθένεια που σε καταβάλει... Ναι. Και είναι και πολύ δύσκολη ασθένεια. Σίγουρα είναι πολύ δύσκολη ασθένεια. Πολύ σοβαρή ασθένεια. Αλλά το πολύ σημαντικό είναι να μην τα παρατάς. Η μητέρα μου είναι ένας άνθρωπος που δεν τα παρατάει ποτέ. Δεν θα την ακούσει ποτέ να πει γιατί σε μένα, Θεέ μου. Γιατί ξέρω εγώ το έχω εγώ αυτό. Είμαι 33, δεν το έχω ακούσει από το στόμα της. Μπράβο. Μπράβο. Σηκώνεται κανονικά. Κανονικά περπατάει μέσα στο σπίτι με ένα πι. Όχι, δεν δουλεύει, δεν δούλεψε ποτέ. Δουλεύει με ένα πι μέσα. Δουλεύει, λέω κι εγώ. Περπατάει με ένα πι μέσα στο σπίτι, αυτοεξυπηρετείται. Με δυσκολία, αλλά. Εντάξει. Επομένως, σαν μεγάλος αδερφός, γιατί ο αδερφός ο άλλος είναι πιο μικρός. Είναι 3 χρόνια πιο μικρός, ναι. Άρα εσύ φροντίζεις και είσαι. Φροντίζεις για το σπίτι. Εντάξει, θα το έλεγα τώρα γιατί έτσι, έχουν, έτσι έχει γίνει. Έτσι είναι οι συνθήκες αυτή τη στιγμή. Έχει έρθει καθόλου από το μαγαζί για να σε δει? Ο αδερφός μου. Ο αδερφός, η μαμά σου. Ο αδερφός μου σίγουρα, η μητέρα μου δεν έχει έρθει, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει σίγουρα. Ωστόσο, εσύ φροντίζεις τα πάντα για το σπίτι. Ναι. Εσύ είσαι τώρα ο πατέρας, να ο πω, εντός εισαγωγικών. Ο πρωτότοκος ιός. Εντάξει, δεν... Σου ξαναλέω ότι έτσι είναι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες. Κάποια στιγμή θα μπορούν να αλλάξουν, κάποια στιγμή... Το θέμα είναι να κάνεις το πάνω για να στηρίζεις την οικογένειά σου. Και τους δικούς ανθρώπους που αγαπάς. Λευτέρη μου, τώρα είσαι στη μουσική σκηνή, είναι αυτό που σου αρέσει. Και υπηρετείς και το λαϊκό ρεπερτόριο. Θα έκανες κάτι άλλο εκτός από το λαϊκό? Δεν θα έκανα κάτι άλλο εκτός από το λαϊκό. Γιατί
πιστεύω πραγματικά ότι για να τραγουδήσει κάποιος κάτι, για να το βγάλει μέσα από μέσα του, πρέπει να τα αγαπάει και να το νιώθει. Εγώ αυτό νιώθω, από παιδί. Δεν μπορώ τώρα να αρχίσω να τραγουδάω ραπ ή να τραγουδάω ροκ, άμα δεν το αισθάνεσαι. Ναι, αλλά εδώ στην Ελλάδα όλα έχουν γίνει, βλέπεις ότι πάρα πολλοί λαϊκοί τραγουδιστές, μπλέκοντας με hip-hop, rap ρυθμούς. Να ξέρεις ότι γενικώς αυτό που γίνεται τελευταία στην Ελλάδα, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Ναι. Μ' αρέσει γιατί αρχίζει και χάνεται όρος οικογένεια, αρχίζει και χάνεται αξίες, ήθη, έθιμα. Και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Οπότε λοιπόν δεν θα είμαι από αυτούς που θα κάνουν κάτι γιατί τελικά έτσι πρέπει να γίνει. Αν σου το πρότεινε η εταιρεία σου όμως. Τι να μου πρότεινε. Να σου προτείνει η εταιρεία σου να συνεργαστείς. Όχι, να κάνεις μια συνεργασία με κάποιον που δεν είναι στο λαϊκό ας πούμε, ρεπερτόριο. Δεν σημαίνει ότι εσύ ξεφεύγεις από το λαϊκό. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο να είναι και λαϊκό και να παντρεύεται, ας πούμε. Να παντρεύεται και να ραπάρεις κι εσύ όμως. Όχι, εγώ να ραπάρω δεν θα ραπάρω. Γιατί. Γιατί. Θέλω να σε ακούσω όμως, ειλικρινά. Θέλεις να με ακούσεις να ραπάρω. Ναι. Θα ήταν έτσι. Πολύ ωραία. Ναι. Ναι, ιδέα. Εντάξει. Μάλλον δεν θα στην εταιρεία σου Δημήτρης. Ναι. Θα το προτείνω για να ξέρεις. Για κάνε μια πρόταση. Στείλε μια επιστολή στην Τζίνα. Ακριβώς. Άρα δεν θα το έκανες. Όχι, δεν θα το έκανα γιατί δεν θα το νιώθα. Δεν κάνω κάτι που δεν το νιώθω. Mm. Έτσι δεν είναι. Αν σου έλεγαν να συμμετείχες σε μια θεατρική παράσταση, όπως τώρα βλέπουμε τον Σάκη Ρουβά που ήταν στις Βάκχες και τώρα είναι στο ρόλο του Ηρακλή και σου έλεγαν να πρωταγωνιστήσεις ή να συμμετάσχεις σε μια θεατρική παράσταση, ναι. Θα το έκανες. Θα σου πω το εξής. Δεν ξέρω αν θα το έκανα, δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι αυτό που θέλω να κάνω είναι το λαϊκό τραγούδι. Σε αυτό μπορώ να σου απαντήσω και να βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Τώρα, να ασχοληθώ με το θέατρο, δεν νομίζω ότι έχω τα φόντα. Τι να σου πω. Να μην λέμε και μεγάλες κουβέντες σε αυτή τη ζωή, γιατί καμιά φορά δεν ξέρεις τι σου έρχεται. Αλλά θεωρώ. Μπορεί και να το έκανα, αν τελικά μπορούσα να το κάνω, αν θα μπορούσα να τα απεξέλθω. Την άποψή σου για την κυρία Χρυσούλα Διαβάτη, που βγήκε και είπε ότι κάποιοι ηθοποιοί έχουν μπλέξει, μάλλον κάποιοι τραγουδιστές, λέει κοσμικοί, και όλα τα συναφή έχουν μπλέξει με την υποκριτική και τώρα το παίζουν ηθοποιοί και βραβεύονται με το βραβείο Κουν που πήρε ο Ρουβάς. Θα σου πω ότι δεν νομίζω ότι είμαι ο κατάλληλος για να κρίνω τα λόγια της κυρίας Διαβάτη εγώ, αλλά πιστεύω ότι ο κάθε άνθρωπος αξίζει να προσπαθεί για αυτό που θέλει. Αν αυτό που θέλει κρύβεται πίσω από την ηθοποιία και ας είναι τραγουδιστής, αν τελικά το κάνει και καλά και βραβεύεται, με γεια του με χαρά του θα του σφίξω το χέρι. Πιστεύεις ότι όμως είναι αδικία για τους ηθοποιούς που υπηρετούν την υποκριτική επί 50 χρόνια? Δεν θεωρώ την αδικία γιατί. Όπως και δήλωσε και η κυρία Χρυσούλα Διαβάτη. Ναι, υπάρχουν πολλοί ηθοποιοί που τραγουδάνε. Δεν νομίζω ότι είναι απειλή για τους τραγουδιστές. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι απειλή αν εσύ ξεκινήσεις αύριο να γίνεις ηθοποιός, θα πάρεις τη δουλειά, ας πούμε παραδείγματος χάρη, της κυρίας Χρυσούλας Διαβάτη. Δεν θα την πάρεις γιατί η κυρία Διαβάτη είναι θεά τόσα χρόνια. Mm. Άρα πιστεύεις ότι άξιζε αυτό το βραβείο στο Σάκη Ρουβά? Για να το πήρε σίγουρα θα άξιζε. Ξέρεις, εγώ τα βλέπω τα πράγματα πολύ όμορφα στη ζωή. Δηλαδή, πρώτα τα βλέπω, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις κάτι, ναι, άξιζε, δεν θα το ψάξω. Θα τα αφήσω έτσι να έρθει, να τη φάω τη φάπα, και τις τρώω πολλές φορές τις φάπες. Αλλά τα βλέπω έτσι καλοπροαίρετα τα πράγματα. Οπότε, λοιπόν, από τη στιγμή που ο άνθρωπος το πήρε το βραβείο, εσύ μπορείς να πεις ότι δεν του άξιζε? Ή ποιος μπορεί να βγει και να πει δεν του άξιζε? Δεν είμαι εγώ αυτός τουλάχιστον που θα πει ότι δεν του άξιζε. Mm. Εγώ θα πω ότι του άξιζε. Να κλείσουμε, ναι, με ένα όμορφο μήνυμα για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Θέλω να δώσεις τις ευχές σου στους θαυμαστές σου. Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία και χαρά και ευτυχία και να μην τα παρατάει,
και να συνεχίζει και να ξέρει ότι για τα δύσκολα αξίζει να αγωνιζόμαστε σε αυτή τη ζωή και κάθε δυσκολία είναι ένα μονοπάτι για να πηγαίνεις σε μια καλύτερη κατάσταση στη ζωή σου. Εύχομαι το καλύτερο σε όλους, πραγματικά. Και ένα τραγούδι θέλω. Και ένα τραγούδι, ε. Mm-hmm. Να ακούσω τη φωνή σου. Να μη σε νοιάζει αν το αντίο σου ακόμα με πειράζει. Αν δεν σε ξέχασα εσένα τι σε νοιάζει. Εσύ το δρόμο το δικό σου να κοιτάς. Να μη σε νοιάζει σε ποια ονόματα η νύχτα μου με βγάζει. Αν ερωτεύομαι εσένα τι σε νοιάζει. Να μη σε νοιάζει και για μένα μη ρωτάς. Αυτά. Καταπληκτικός. Ελπίζω να μην το αφιερώνεις σε μένα όμως. Το να μη σε νοιάζει. Ναι. Όχι ρε παιδί μου, γιατί δεν αφιερώνεις σε μένα. Δεν έχεις εσύ ακόμα δώσει τέτοια στοιχεία ή τέτοια δείγματα. Να σε νοιάζει εσένα. Να με νοιάζει, γιατί έχουμε και ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Εννοείται αυτό. Έτσι. Δεσμεύομαι. Έχεις να με βγάλεις για φαγητό. Έκλεισε. Deal. Mm-hmm. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Να σε φιλήσω. Να σε καλά. Ένα φιλί για το Γομπαστιλέτο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Λευτέρη Κιντάτο που ήταν και σήμερα στην παρέα μας. Τα υπόλοιπα αύριο.